αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές που δεν μπορώ χωρίς εσένα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι στο γάμο σου, που δεν ξέρω, θα γίνει φυλακαλά. Το γάμο μου, ναι. Όταν έρθει η στιγμή, ναι, γίνει, ναι, θα γίνει γαμός. Εγώ θα ήθελα να γίνει σε ένα αρκετά κλειστό κύκλο. Δεν είναι για να... εντάξει, μπορεί να χαίρομαι να χαίρονται μαζί μου οι φίλοι μου και οι άνθρωποι που με αγαπάνε. Αλλά εντάξει, τώρα πιστεύω ότι μια τέτοια στιγμή είναι για τους πολύ πιο κοντινούς ανθρώπους. Το έχεις σκεφτεί άρα, ότι το κάποια γάμο στιγμή. Ναι. Κοίταξε, δεν αφήνεις τις τρέλες, εγώ λέω. Ελενίτσα, πρόσεξε καλά. Γιατί αυτό δεν είναι ο προορισμός του ανθρώπου να βρει τον άνθρωπο του και να κάνει οικογένεια. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι ο προορισμός είναι να βρουν τον άλλον άνθρωπο. Εσύ θα μου πεις τι είδος άνθρωπος είσαι, είσαι από αυτούς ή από εκείνους. Εντάξει. Θα δείξει. Είσαι ευτυχισμένος στην προσωπική σου ζωή αυτόν τον καιρό. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Νιώθω αρκετά ήρεμος, αλλά εντάξει, είναι σε αυτές τις στιγμές τις δύσκολες που περνάμε όλοι. Σίγουρα βρίσκουμε αντλούμε από κάπου δύναμη. Αντώνη, θεωρείς ότι σε έναν άνθρωπο που είναι τόσο γνωστός όσο είσαι εσύ, το να έχει μια σταθερή, μια μόνιμη σχέση στη ζωή του, ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και να είναι γνωστό, του κάνει καλό στο αποτέλεσμα? Δεν κοιτάζω αν κάνει καλό ή κακό. Δηλαδή, την προσωπική σου ζωή δεν κοιτάζεις, δεν την βάζεις σε ζυγαριές. Δηλαδή πρέπει να έχω προσωπική ζωή, κάνει καλό στην καριέρα μου, δεν κάνει. Αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, αν είσαι σωστός εκεί πάνω και είσαι. Είσαι υπεύθυνος την ώρα που κάνεις αυτό που κάνεις, δεν χρειάζεται να φοβάσαι την τέστη. Που σε ζητώ απεγνωσμένα είναι στιγμές. Εσύ το χωρίζεις, πώς τραγουδάς εκείνο το βράδυ? Με το μικρόφωνο, εγώ ένα μικρόφωνο και ακούγεται καλά. Ενώ δεν είναι πάρα πολύ έντονο, συναισθηματικά δεν είσαι πάρα πολύ κάπως. Είναι λίγες οι στιγμές που αυτά που κάνουμε περνάει και στο δέρμα το δικό μου. Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή. Κάνεις πολύ παρέα με τον Γρηγόρη. Είδα προχθές την παρουσία στο βιβλίο του. Το διάβασες? Δεν πρόλαβα να το διαβάσω ακόμα. Και δεν ξέρω να το διαβάσω γιατί λέει για τις συγκεκριμένες φόβους του Γρηγόρη που είχε. Πιστεύω ότι δεν ξέρω τώρα. Είναι κάποια εσωτερικά πράγματα που δεν ξέρω αν πρέπει να υποθούν, αν πρέπει να γίνονται πιο, να βγουν δημόσια τώρα. Εντάξει, ο Γρηγόρης έτσι το έθεσε, έτσι θα το διαβάσω και την επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε θα σου πω. Θα έκανες ποτέ κάτι αντίστοιχο? Όχι. Όχι, δεν νιώθω ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Και ότι είμαι, εγώ θέλω να κάνω αυτό. Πλέον έχω μάθει αυτό που ξέρει ο καθένας μας καλά να κάνει, ας κάνει αυτό. Ας σταματήσουμε εκεί, να μην κάνουμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Με ένα φιλί και ένα τσιγαρό δανεικό. Είχες παρακολουθήσει λίγο και την ιστορία όλη αυτή που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες με τους τογκογλύφους εδώ στο πόλι, που ήταν όλοι πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, άνθρωποι που ήταν ανάμεσά μας. Μπορεί να γίνανε εγκλήματα, μπορεί να μην γίνανε, στο βαθμό που γίνανε ή το δεν γίνανε, αυτό θα το κρίνουν οι αρχές και μόνο οι αρχές. Εμείς ας κρατάμε έτσι μικρό καλάθι, ας κρατάμε έτσι μια πισινή σε όλα αυτά που γίνονται, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε για ποιον λόγο και πώς κάθε μέσο προμοτάρει και αναδεικνύει κάποια θέματα. Κάποιες φορές είναι τα μέτρα λίγο οξύμορα και λίγο υπερβολικά. Φτάνουμε στο άλλο επίπεδο. Βλέπω καθημερινά θέλουν να βάζουν τον κόσμο φυλακή και τέτοιο. Εντάξει, δεν είναι και αυτό λογική. Μη μου μιλάτε, μη λέτε πια ότι το λάθος μου δεν έμαθα. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλό Πάσχα μόνο να έχουμε. Με το καλό να τα πράγματα να διορθωθούν όλα. Υπομονή, με υπομονή, πίστη, δουλειά. Το κεφάλι κάτω, να δουλέψουμε, έτσι. Αντικειμενικά, καθαρά, ξάστερα. Και για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Έτσι λέει παλιά ένα τραγούδι. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Και εγώ και σε εσάς, τα κορίτσια που είστε εκεί πέρα με πολύ αγάπη και μεράκι. Και στο κανάλι σας, καλή δύναμη και στο πανελίδι θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ, ξαναπεριμένουμε. Είστε καλά. Φεγγάρια χάρτινα κρεμάω στον ουρανό.